Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που είναι μαζί μας, μας βοηθάει και μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί σε αυτή την εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στην διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε ποτέ θεωρήσαμε τους εαυτούς μας διδασκάλους, καθηγητές, θεολόγους, αλλά δεν είμαστε τίποτα περισσότερο παρά μαθητές, όπου μαζί με εσάς όλοι μαζί μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού για να διακρίνουμε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειον στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με τον αγαπητό μας Μάρκο, τον αδελφό μας Μάρκο. Διαβάζω. «Χαίρετε εν Κυρίω. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν κάποιος αδελφός ή αδελφή δει σε ενύπνιο δύο νέους αναγεννημένους αδελφούς μαζί ότι ο Κύριος τους προορίζει σε γάμο. Είναι σίγουρο από τον Κύριο το ενύπνιο? Αν ο Κύριος τους προορίζει, δεν πρέπει να το δείξει και στους δύο και όχι σε τρίτο άνθρωπο? Και αν ο ένας από τους δύο δεν επιθυμεί τον άλλον, τι γίνεται?» Καταρχάς να πούμε με να εκφράσουμε μια απόλυτη θέση, αγαπητέ αδελφέ Μάρκο, ότι στην Εκκλησία του Χριστού οι γάμοι δεν γίνονται με ενύπνια. Τα ενύπνια επιβεβαιώνουν το έργο που ο Θεός έχει κάνει στις καρδιές των ανθρώπων και εξηγώ. Για να είμαστε βέβαιοι ότι κάτι είναι από το Θεό όταν έχουν την επιθυμία δύο νέοι να παντρευτούν, το πρώτο βασικό σημείο και χαρακτηριστικό είναι ότι δημιουργείται έλξης στην καρδιά του ανθρώπου και του ενός και της άλλης και στους δύο ταυτόχρονα, και αυτή η έλξης αυξάνει από την πρώτη στιγμή που δημιουργείται και κάθε μέρα. Όταν αυξάνει, αυτό είναι ένα πολύ καλό σημείο, αλλά και στους δύο, όχι στον έναν από τους δύο, και στους δύο. Ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο ότι προχωράμε καλά, γιατί μάλλον τα δύο παιδιά αυτά είναι προετοιμασμένα από το Θεό για να παντρευτούν ο ένας τον άλλον. Όμως στη συνέχεια πρέπει να υπάρχει ένα άλλο σημείο το οποίο είναι σημαντικό, να είναι αυτή η σχέση που πάει να δημιουργηθεί να έχει καλά αποτελέσματα στην πνευματική ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή να αυξάνονται και οι δύο πνευματικά. Αυτή η σχέση που πάει να δημιουργηθεί μην βγάζει τους ανθρώπους, τους νέους από το Θεό, από την Εκκλησία, από την παρουσία του Θεού, από το Λόγο του Θεού. Αντίθετα όμως να τους φέρνει όλο και πιο κοντά, να πλησιάζουν όλο και περισσότερο το Θεό. Δηλαδή το βασικό είναι αυτό που λέει η Γραφή, ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός για την Εκκλησία του τη λέει πρώτα αδελφοί του, άρα πρέπει να είναι καλά αδέλφια, να αυξάνουν. Μετά τι λέει φίλοι του, να αρχίζει να δημιουργείται η έλξης, η φιλική, η αδελφική, που θα εξελιχθεί σε συζυγική και ύστερα θα την πει νύμφη του. Είναι λοιπόν ανάγκη να υπάρχουν αυτά τα δύο βασικά χαρακτηριστικά και ένα πάρα πολύ σοβαρό τρίτο χαρακτηριστικό, θα πρέπει να υπάρχει η συμφωνία των πιστών γονιών. Εάν δεν συμφωνούν οι πιστοί γονείς, δεν πρέπει να βιαστούν τα παιδιά. Αντιθέτως, θα πρέπει με υπομονή να δούνε τις αντιρρήσεις των πιστών γονιών, μήπως είναι από το Θεό,
Μήπως ο Θεός έχει βάλει κάτι στην καρδιά τους και τους φυλάει με αυτόν τον τρόπο από δυσάρεστες καταστάσεις, γιατί ένας γάμος αποτυχημένος μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ίσως είναι η πιο δυσάρεστη κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας πιστός ή κάποιοι πιστοί. Άρα λοιπόν, επειδή οι γονείς οι πιστοί έχουν Πνεύμα Θεού, θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να εξετάσουν τους λόγους της διαφωνίας τους και εν πάση περιπτώσει να προσπαθήσουν να κερδίσουν τους γονείς τους, δείχνοντας την καλή συμπεριφορά τους, την αγάπη τους και προς τους γονείς αλλά και μεταξύ τους. Εάν αυτά τα τρία τα χαρακτηριστικά ισχύουν, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω, δηλαδή να ανακοινώσουμε, εφόσον υπάρχει καλή μαρτυρία και από την Εκκλησία, να ανακοινώσουμε την αμοιβαία υπόσχεση γάμου μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή να μπούμε στον αραβόνα, την υπόσχεση γάμου, όπου προετοιμάζονται οι άνθρωποι, οι νέοι, τα παιδιά του Θεού, προετοιμάζονται και στα υλικά, αλλά περισσότερο στα πνευματικά, για το γάμο τους. Να μην πούμε περισσότερο σε αυτό. Εκείνο όμως που πρέπει να τονίσουμε σε σχέση με την ερώτησή σου είναι ότι τα ενύπνια σε τρίτους είναι αυτά τα οποία επιβεβαιώνουν, επισφραγίζουν τη βεβαιότητα των δύο νέων οι οποίοι προχωρούν για την ένωση του γάμου τους. Σε καμία περίπτωση δεν ισχύει ένα ενύπνιο να οδηγήσει τους ανθρώπους στο να παντρευτούν, και μάλιστα όταν κάποιος δεν συμπαθεί μία άλλη κοπέλα, δηλαδή να τους παντρέψει με το ζόρι το ενύπνιο. Δεν γίνεται αυτό. Αν το ενύπνιο είναι από το Θεό, μπορεί να είναι προφητικό και στο μέλλον να εκδηλωθούν αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε, δηλαδή να υπάρχει αμοιβαία έλξης, να υπάρχει αύξηση πνευματική για να είναι καλοί φίλοι και καλοί αδελφοί, να υπάρχει καλή μαρτυρία των γονιών των πιστών και καλή μαρτυρία της Εκκλησίας. Τότε υπάρχει βεβαίωση. Άρα, ένα ενύπνιο μπορεί να είναι προφητικό, οπότε θα περιμένουμε να δούμε εάν θα εκπληρωθεί. Ένα ενύπνιο μπορεί να είναι επιβεβαιωτικό για την ήδη δημιουργηθήσα κατάσταση, οπότε φέρνει χαρά στους νέους αλλά και σε όλους τους αδελφούς, αλλά και ένα ενύπνιο μπορεί να είναι και από την καρδιά του ανθρώπου, επειδή το θέλει, επειδή το σκεφτότανε, όπως λέει η Γραφή, περισπασμός της καρδίας. Οπότε δεν το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας. Αυτά ως προς την πρώτη σου ερώτηση, αγαπητέ Μάρκο. Να την ξαναδιαβάσω μήπως ξέχασα κάτι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν κάποιος αδελφός ή αδελφή δει σε ενύπνιο δύο νέους αναγεννημένους μαζί ότι ο Κύριος προορίζει σαν γάμο, είναι σίγουρο από τον Κύριο το ενύπνιο αυτό? Ότι είναι σίγουρο από τον Κύριο το ενύπνιο? Όχι, δεν είναι σίγουρο. Αν ο Κύριος τους προορίζει, δεν πρέπει να το δείξει και στους δυο? Βεβαίως και στους δυο, και όχι σε τρίτο άνθρωπο. Μπορεί να το δείξει και σε τρίτο άνθρωπο, αλλά είπαμε είτε προφητικά είτε σαν επιβεβαίωση. Και ένας από τους δυο δεν και αν ο ένας από τους δυο δεν επιθυμεί τον άλλον, τι γίνεται? Δεν γίνεται τίποτα. Τι, με το ζόρι παντρεία? Άλλωστε, εάν είναι από το Θεό, ο Θεός θα φτιάξει τις καρδιές και των δύο και θα γεμίσει τις καρδιές σου με αγάπη, ώστε να μπορούν να προχωρήσουν με βεβαιότητα για την καινούργια ζωή τους παντρεμένη. Πάμε στη δεύτερη ερώτησή σου. Κάτι ίσως ασήμαντο έχω ακούσει από κηρύγματα ότι ο Άκωβος ο αδελφόθεος ήταν ποιμένας στην εκκλησία της Ιερουσαλήμ. Αληθεύει αυτό? Επειδή ο Κύριος είπε στον Πέτρο να ποιμένει αυτό στα πρόβατα και τα αρνία που θα το εμπιστευτεί ο Κύριος, αν και ο Απόστολος Πέτρος βλέπω στις πράξεις ότι μετακινούνταν. Ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας βοηθήσει σε όλα τα δύσκολα ερωτήματα. Αυτό είναι αλήθεια, νομίζω και εγώ, αγαπητέ Μάρκο, ότι ο Ιάκωβος ο αδερφόδος ήταν ποιμένας στην εκκλησία της Ιερουσαλήμ. Έτσι τουλάχιστον λέει η εκκλησιαστική ιστορία. Ότι ο Πέτρος ήταν Απόστολος και ποιμένας δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και πρεσβύτερος, και αναφέρεται και στην επιστολή του προς τους πρεσβυτέρους. Τώρα, σε ποια εκκλησία ποιμένε? Σαν Απόστολος ποίμενε σε οποιαδήποτε εκκλησία και αν βρισκόταν, σύμφωνα με τη διακονία που του είχε δώσει ο Θεός. Εκείνο δε που ξέρω είναι ότι ο Απόστολος Πέτρος εν τέλει πέθανε στη Ρώμη. Άρα θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν στο τέλος τουλάχιστον της ζωής του ποιμένα στη Ρώμη. Και αυτό είναι ερωτηματικά. Αυτά, αλλά επειδή δεν είναι θέματα που αφορούν το Λόγο του Θεού αλλά την εκκλησιαστική ιστορία, με μεγάλη επιφύλαξη μιλάω,
γιατί δεν μπορώ να πω ότι έχω διαβάσει τόσο πολύ αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό για σένα, αδερφέ Μάρκο, και για τα ερωτήματά σου και για την ευχή σου. Κύριος να σε ευλογεί. Συνεχίζουμε με μία αδελφή μας ανώνυμη. Αγαπητά αδέλφια, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν ξέρω αν το θέμα αυτό το έχετε θίξει σε προηγούμενη εκπομπή, αλλά ήθελα να ρωτήσω αν οι κατοίκων προσευχές χωρίς παρουσία χρησμένου εργάτου είναι στο θέλημα του Θεού, ο Κύριος να ευλογεί το έργο σας. Πρώτα-πρώτα, οι κατοίκων προσευχές είναι πάρα πολύ όμορφες. Είναι πολύ ωραία να έχουμε κοινωνία μεταλλήλων και μέσα σε ένα σπίτι και στη συνέχεια ή στην αρχή ή στη συνέχεια να γονατίζουμε και να προσευχόμαστε στο Θεό μας και να Τον δοξάζουμε. Άρα λοιπόν είναι ευάρεστη στο Θεό η κατοίκων προσευχή, η οποία μπορεί να γίνει έκτακτα, δηλαδή κάνουμε μια συνάντηση, φωνάζουμε κάποιους αδερφούς, έχουμε κοινωνία μεταλλήλων, γονατίζουμε και προσευχόμαστε και τελειώνει. Υπάρχουν όμως και οι κατοίκων προσευχές που είναι επιμονή μου βάσεως. Δηλαδή αποφασίζουν σε μια εκκλησία και λένε ότι κάθε Σάββατο, όπως κάνουμε εμείς στην εκκλησία της Κηφισιάς, κάθε Σάββατο στο σπίτι ενός αδερφού στο Πολυδέντρι, όποιος θέλει έχει προσευχή. Και εκεί μαζεύονται αδερφοί και μόνο και μόνο για την προσευχή γίνεται και ένα... και γίνεται και κήρυγμα του Λόγου του Θεού και είναι μία συνάντηση κοινωνίας μεταλλήλων που όμως έχει άκρως πνευματική υπόσταση. Λειτουργεί σαν εκκλησία, θα τολμούσα να πω. Για να το πω πιο σωστά, λειτουργεί σαν κατοίκον προσευχή και συνάθρηση. Εφόσον λοιπόν έχει μόνιμο χαρακτήρα και λειτουργεί σαν κατοίκο συνάθρηση ή σαν κατοίκον προσευχή, τότε εκεί είναι απαραίτητο να υπάρχει προϊστάμενος. Όπως λέγει η Γραφή στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεο, οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι ας αξιώνονται διπλής τιμής. Πρέπει να υπάρχει προϊστάμενος προσβύτερος, ώστε να επιμελείται του έργου του Θεού, αυτού του έργου του Θεού, της κατοίκον προσευχής. Επίσης, στην επιστολή προς Ρωμαίους, ο Λόγος του Θεού αναφέρεται πάλι, ο προϊστάμενος σας προϊστάται μετεπιμελίας. Συμπέρασμα, κατά τη γνώμη μας μέσα από το Λόγο του Θεού πιστεύουμε, είναι απαραίτητο, άκρως απαραίτητο, όταν υπάρχει μόνιμη κατοίκων συνάθρησης ή προσευχή, να επιμελείται του έργου αυτού, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, ένας προϊστάμενος πρεσβύτερος. Αν δεν υπάρχει πρεσβύτερος, ένας διάκονος. Εάν δεν υπάρχει διάκονος, ένας χρησμένος, αναγνωρισμένος εργάτης. Αλλά εκείνο το οποίο είναι το σωστό με βάση το Λόγο του Θεού, είναι προϊστάμενος πρεσβύτερος. Γιατί λέει η Γραφή ότι αυτοί επιμελούνται την Εκκλησία του Χριστού. Κατοίκον λοιπόν προσευχή είναι μια πνευματική συνάθρηση που έχει τη μορφή της εκκλησίας σε αυτό το σπίτι, της κατοίκων εκκλησίας, όπως λέει η Γραφή και στο Φιλήμα, της κατοίκων εκκλησίας. Όπου λοιπόν συγκεντρώνονται με τη μορφή της εκκλησίας, αδελφοί, θα πρέπει απαραίτητος να υπάρχει πρεσβύτερος που επιμελείται το έργο ή στην ανάγκη διάκονος που επιμελείται το έργο. Άρα λοιπόν, χωρίς να υπάρχει προϊστάμενος, καλό είναι να αποφεύγονται να γίνονται συναθρήσεις, γιατί από την πείρα ξέρουμε, και μόνο από την πείρα τώρα μπορούμε να αναφερθούμε, από την πείρα μας ξέρουμε ότι δημιουργούνται δύσκολες καταστάσεις, πολλές φορές δεν υποτάσσεται το ένα στον άλλον, αρχίζουν και ίσως και τσακώνονται, διαφωνούν και δεν μπορεί να υπάρξει τάξης. Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός είναι Θεός τάξεως και όλα πρέπει να γίνονται κατά τάξην και ευσχημόνως. Και η βασική τάξη στην οποιαδήποτε συνάθρηση είναι να υπάρχει προϊστάμενος. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητοί φίλοι ανώνυμοι, αδελφοί ανώνυμοι. Τώρα πάμε στην επόμενη ερώτηση της αδελφής μας Βασιλικής.
Καλησπέρα σας αδέλφια μου, ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια. Σας παρακαλώ, αδερφέ Γιώργο, εξηγήστε μου τα εξής εδάφια. Προς Κορινθίους Α, κεφάλαιο 13, 4 ως 8. Κεφάλαιο Α, συγγνώμη, Κορινθίους Α, κεφάλαιο ΙΓ, και εδάφιο 4 έως και 8. Ναι, αδελφοί. Διαβάζω τα χαρακτηριστικά της αγάπης του Θεού που είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου. Όχι της συναισθηματικής αγάπης, αλλά της αγάπης του Ευαγγελίου, που το βασικό της χαρακτηριστικό είναι ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Αυτός λοιπόν που αγαπάει το Θεό, στην πραγματικότητα υποτάσσεται στην εντολή του Χριστού που είναι αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα. Μια αγάπη τελείως διαφορετική από οποιαδήποτε ανθρώπινη αγάπη. Δεν είναι η αγάπη αγαπάτε τον εαυτό σας, τον πλησίον σας σαν τον εαυτό σας. Ξεχωρίζει τα όρια της αγάπης από άνθρωπο σε άνθρωπο Χριστός, φέρνοντας την καινούργια του εντολή που είναι να αγαπάτε πολύ περισσότερο από τον εαυτό σας τους αδελφούς σας, και μάλιστα με αυτή την αγάπη που ο Χριστός σας αγάπησε. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν του ανθρώπου που αγαπάει τον αδελφό του όπως ο Χριστός τον αγάπησε περιγράφονται με λεπτομέρεια, θα μπορούσα να πω, στα εδάφια 4-8. Η αγάπη μακροθυμεί, δηλαδή δεν κρατάει, ξεχνάει. Αγαθοποιεί, πράττει το καλό, δεν φθονεί, δεν ζηλεύει. Η αγάπη δεν αυθαδιάζει, είναι ευγενής, είναι ευσεβής, δεν αυθαδιάζει, μιλάει με σεβασμό προς όλους τους αδελφούς. Η αγάπη δεν επέρεται, δεν έχει καμία υπερηφάνεια η αγάπη. Όταν υπάρχει υπερηφάνεια δεν υπάρχει αγάπη, και όταν υπάρχει αγάπη δεν υπάρχει υπερηφάνεια. Δεν ασχημονεί, δεν πράττει κακά πράγματα, δεν αδικεί, δεν κατηγορεί, δεν όλα όσα είναι αντίθετα από το Λόγο του Θεού. Αυτός που έχει αγάπη δεν τα πράττει. Δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, πάρα πολύ σοβαρό είναι αυτό. Δεν έχει φιλαυτία η αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη, επαναλαμβάνω, στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Αλλά όπως λέει ο Λόγος του Θεού, δεν σκέφτεται μόνο τα δικά της αλλά και τα των άλλων. Δεν παροξύνεται, δεν θυμώνει, δεν αγριεύει, γιατί αυτό είναι φρόνημα σαρκικό. Το να αγριεύεις, το να θυμώνεις, το να υπάρχει φιλονική ανάμεσα στα αδέλφια είναι φρόνημα σαρκικό, και δεν υπάρχει αγάπη όταν υπάρχει το φρόνημα της σαρκός, γιατί λέει η Γραφή ότι όποιος αγαπάει τον κόσμο ή τα εν το κόσμο, τότε η αγάπη του Πατρός δεν είναι σε αυτόν. Άρα λοιπόν όταν έχει φρόνημα κοσμικό ένας χριστιανός, η αγάπη του Θεού Πατρός δεν είναι σε αυτόν, γι' αυτό και παροξύνεται, θυμώνει και ασχημονεί. Δεν διαλογίζεται το κακό, έχει αγαθοσύνη η αγάπη, διαλογίζεται πάντοτε το καλό. Μάλιστα στην επιστολή του ο Απόστολος Παύλος προς Φιλιππησίους γράφει κάτι πάρα πολύ καλό με πολύ σοβαρά αποτελέσματα, που λέει το λοιπόν αδελφοί, διαβάζω από το Δέλτα και το 8 εδάφιο: όσα είναι αγαθά, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει της αρετή και αν της άπεινος, ταύτα συλλογίζεστε. Αυτή είναι λοιπόν η εντολή του Θεού. Να μην διαλογιζόμεθα το κακό, αλλά να συλλογιζόμεθα πάντοτε τα αληθή, τα σεμνά, τα δίκαια, τα καθαρά, τα προσφυλή, τα έφημα, την αρετή και τον έπαινο. Και μάλιστα αν μαθάνομεν να πράττομεν όλα όσα είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού, τότε ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Θεός της ειρήνης να είναι μαζί μας, είναι αυτός που διώχνει κάθε ταραχή, κάθε αγωνία, κάθε φόβο, κάθε αμφιβολία, κάθε απελπισία. Είναι η δύναμη του Θεού, είναι η ειρήνη του Θεού που φέρνει στον άνθρωπο καλά αποτελέσματα, καθώς ο Θεός είναι Θεός ειρήνης. Άρα λοιπόν δεν διαλογίζεται το κακό, έξι εδάφιο, δεν χαίρει στην αδικία, δηλαδή όταν αδικείται κανείς δεν χαίρεται η αγάπη του Θεού, λυπείται η αγάπη του Θεού, στενοχωριέται ο άνθρωπος.
όταν διακρίνει αδικία μέσα του σε κάποιον άλλον μεταξύ δύο ανθρώπων. Συγχαίρει δε στην αλήθεια. Χαίρεται μαζί με τον Θεό και τους αδελφούς του σε κάθε τι που είναι αλήθεια, και αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού. Καθώς μας βεβαιώνει ο Χριστός, ο λόγος του, ο δικός σου πατέρα μου είναι η αλήθεια. Χαίρεται λοιπόν πάντοτε στην αλήθεια. Επίσης πάντα ανέχεται. Εδώ το πάντα δεν σημαίνει πάντοτε, αλλά σημαίνει κατά πάντα, εντελώς. Κατά πάντα ανέχεται. Εντελώς ανέχεται όλα τα πράγματα. Κατά πάντα πιστεύει. Πιστεύει σε όλο το λόγο του Θεού, σε όλα τα πράγματα του Θεού. Κατά πάντα ελπίζει. Η ελπίδα του είναι στο Χριστό, και σε οποιασδήποτε καταστάσεις η ελπίδα του είναι βεβαία και ασφαλής και τελεία, ότι ο Χριστός γνωρίζει, ο Χριστός αγαπάει και ο Χριστός θα αναλάβει. Και τέλος, κατά πάντα υπομένει, εντελώς υπομένει. Η αγάπη βέβαια έχει φοβερά χαρακτηριστικά. Αυτά τα τελευταία όμως, 4 στο 7 εδάφιο, είναι αυτά που χαρακτηρίζουν απόλυτα την αγάπη του Θεού. Αυτός που έχει εγκεχημένη, επαναλαμβάνω, την αγάπη του Θεού Πατρός στην καρδιά του, τότε αυτός εντελώς ανέχεται, δηλαδή είναι απόλυτα ανεκτικός. Ανέχεται τα πάντα, εκτός βέβαια από την αμαρτία, έτσι. Αλλά ανέχεται τις δύσκολες καταστάσεις, τους δύσκολους ανθρώπους, τις δύσκολες συνθήκες, τα ανέχεται. Είναι ανεκτικός. Πάντοτε ελπίζει, κατά πάντα ελπίζει, εντελώς ελπίζει. Η ελπίδα του είναι απόλυτη, πλήρης προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Κατά πάντα εντελώς υπομένει. Υπομένει τα πάντα, έχει μεγάλη υπομονή. Καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, έχουμε χρήαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαμβάνουμε τις υποσχέσεις του Πατρός. Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητή Βασιλική. Έχεις και κάποια άλλη όμως ερώτηση? Και προς Κορινθίους Α, κεφάλαιο 14, Ιώτα Δέλτα και εδάφια 8-10. Για να διαβάσουμε λοιπόν, Ιώτα Δέλτα 8-10 διαβάζω. Θα διαβάσω από το 6 όμως, για να γίνει πιο καταληπτό. Και τώρα αδελφοί, αν έλθω προς εσάς λαλών γλώσσας, τι θέλω σας ωφελήσει? Εάν δεν σας λαλήσω, είμαι αποκάλυψη, είμαι γνώση, είμαι προφητεία, είμαι διδαχήν. Και τα άψυχα όσα δίδουσιν φωνήν, είτε αυλός είτε κιθάρα, εάν δε δώσω συνδία και κρυμμένος τους φθόγκους, πώς θέλει γνωριστεί το αυλούμενον ή το κιθαριζόμενον? Διότι αν η σάλπιξ δώσει φωνή ασαφή, τι θέλει ετοιμαστεί εις πόλεμον? Ούτω κι εσείς, εάν δεν δώσετε δια της γλώσσης φωνήν ευκατάληπτον, πώς θέλει γνωριστεί το λαλούμενον? Διότι θέλετε λαλεί στον αέρα. Μιλάει λοιπόν για την λειτουργία των χαρισμάτων μέσα στην Εκκλησία, σε αυτό το κομμάτι ο αδελφός μας ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος αφού αναφέρει στην αρχή του κεφαλαίου «ακολουθείτε την αγάπη και ζητείτε με τα ζήλου τα πνευματικά, μάλλον δε το να προφητεύετε», έρχεται να περιγράψει το σημείο της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου, που είναι το να λαλεί ο άνθρωπος ξένες γλώσσες, αγνώριστες γλώσσες. Διαβάζω το δύο εδάφιο, διότι ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον δεν λαλεί προς τους ανθρώπους, δεν λαλεί προς τους ανθρώπους, αλλά προς τον Θεό, διότι κανένας δεν καταλαβαίνει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Ξεκαθαρίζει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι ο λαλών αγνώριστον γλώσσαν δεν λαλεί προς τους ανθρώπους, αλλά προς τον Θεό, γιατί κανένας άνθρωπος τον λαλούντα γλώσσα αναγνώριστον δεν τον καταλαβαίνει, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί προς τον Θεό μυστήρια. Ο προφητεύων όμως λαλεί προς τους ανθρώπους εις οικοδομήν και προτροπήν και παρηγορίαν. Όμως ο άνθρωπος ο οποίος έχει το χάρισμα της προφητείας ή της διερμηνίας δεν λαλεί προς τον Θεό, αλλά προς τους ανθρώπους για οικοδομή, για προτροπή και για παρηγοριά. Ο λαλών γλώσσα αναγνώρισε τον εαυτόν οικοδομή. Κάνει έναν απόλυτα τέλειο διαχωρισμό των δύο
των δύο αυτών πνευματικών χαρακτηριστικών του Πνεύματος του Αγίου. Το να μιλάει ξένες γλώσσες κάποιος, που επαναλαμβάνω δεν είναι χάρισμα εκτός αν είναι το χάρισμα ήδη γλωσσών, το να μιλάει λοιπόν γλώσσες ως σημείο της πλήρωσής του δια Πνεύματος Αγίου ή ως χάρισμα του Πνεύματος του Αγίου τα είδη γλωσσών, στην πραγματικότητα τον εαυτό του οικοδομεί, γιατί δεν λαλεί προς τους ανθρώπους αλλά προς το Θεό μυστήρια. Ο λαλών όμως στην γλώσσα την γνωστή του προφητεύοντος με προφητικό χάρισμα δεν λαλεί προς το Θεό αλλά προς τους ανθρώπους για την οικοδομή, την προτροπή και την παρηγοριά. Λέγει λοιπόν τώρα στο 5 εδάφιο, αφού κάνει τον απόλυτο καθαρά, τον τέλειο διαχωρισμό μεταξύ των δύο ας πούμε χαρισμάτων, της προφητείας και του χαρίσματος ήδη γλωσσών. Στο 5 λοιπόν συνεχίζει: «Θέλω πάντες να λαλείτε γλώσσες, αλλά πολύ περισσότερο να προφητεύετε, διότι ο προφητεύων είναι μεγαλύτερος παρά τον λαλούντα γλώσσα, διότι οικοδομεί την Εκκλησία ο προφητεύων, ενώ ο λαλών γλώσσα οικοδομεί τον εαυτό του. Γι' αυτό είναι μεγαλύτερος ο προφητεύων που οικοδομεί την Εκκλησία, παρά από τον λαλούντα γλώσσα, γλώσσες αγνώριστες που οικοδομεί τον εαυτό του. Όμως και ο λαλών γλώσσες μπορεί να γίνει μεγαλύτερος, εάν διερμηνεύει, διαναλάβει, οικοδομεί η Εκκλησία». Άρα λοιπόν, μέσα στην τάξη και στην ευσημοσύνη που ο Θεός θέλει για την Εκκλησία του και για τη λειτουργία των χαρισμάτων στην Εκκλησία, ο Απόστολος Παύλος έκανε έναν τέλειο διαχωρισμό του τι είναι τα είδη γλωσσών σαν χάρισμα και το τι είναι η προφητεία. Τα είδη γλωσσών σαν χάρισμα ή το σημείο της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου, όπου ο πληρούμενος λαλεί αγλώσσες αγνώριστες, δεν είναι για την οικοδομή της Εκκλησίας, είναι για την οικοδομή του εαυτού του. Αντιθέτως, η προφητεία και η διερμηνεία που δίδει το Πνεύμα το Άγιο είναι για την οικοδομή της Εκκλησίας και όχι του εαυτού του. Γι' αυτό και είναι μεγαλύτερος ο προφητεύων από τον λαλούντα γλώσσα μέσα στην Εκκλησία, στη λειτουργία των χαρισμάτων, εκτός και αν αυτός διερμηνεύει, οπότε λαμβάνει οικοδομή η Εκκλησία. Και έρχεται τώρα να εξηγήσει ακόμη περισσότερο τα περί των γλωσσών. Και τώρα, αδελφοί, αν έλθω προς εσάς λαλών μόνο γλώσσες ακατάληπτες που δεν οικοδομείται η Εκκλησία, που δεν τις καταλαβαίνει κανείς, σε τι θα σας ωφελήσω? Εάν όμως λαλήσω με γλώσσα καταληπτήν, τη γλώσσα που συνομιλούν οι προσευχόμενοι, λαλήσω με αποκάλυψη ή με γνώση ή με προφητεία ή με διδαχή, τότε πραγματικά θα σας ωφελήσω. Γιατί δεν θέλει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία να λαλούνται γλώσσες αγνώριστες, παρά μόνο εκτός αν υπάρχει διερμηνευτής. Γιατί η γλώσσα η αγνώριστη δεν οικοδομεί την Εκκλησία, αλλά οικοδομεί τον λαλούντα τις γλώσσες τις αγνώριστες. Και εξηγεί ο Απόστολος Παύλος: «Και τα άψυχα ακόμη, όσα δίδω συμφωνεί, είτε αυλός είτε κιθάρα, εάν δε δώσωση διακεκριμένους στους φθόγκους, πώς θέλει γνωριστεί το αυλούμενον ή το κιθαριζόμενον? Διότι αν εισάλπιξ δώσει φωνήν ασαφήν, ποιος θα ετοιμαστεί για πόλεμο?» Και το συμπέρασμα: «Ούτω κι εσείς», κατά τον ίδιο τρόπο κι εσείς. «Εάν δε δώσετε δια της γλώσσης σας φωνήν ευκατάληπτον», λαλούντες με προφητικό χάρισμα ή το χάρισμα της διερμηνείας, λαλούντες με γλώσσα που να γίνεται αντιληπτή από τους άλλους, πώς θα ωφελήσετε την Εκκλησία, τους αδελφούς? Γιατί δεν μπορεί να γνωριστεί το λαλούμενον, διότι θέλετε λαλή εις τον αέρα». Δηλαδή, μέσα στην Εκκλησία δεν μιλάμε γλώσσες όπως λέγει η Γραφή, εκτός αν υπάρχει ο διερμηνευτής. Διαβάζω και από το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο πάλι και το 26 εδάφιο που αναφέρεται στην ίδια κατάσταση ο Απόστολος Παύλος που διαβάσαμε προηγούμενα. «Τι πρέπει λοιπόν, αδελφοί, όταν συνέρχεστε έκαστος ημών, ψαλμόν έχει, διδαχήν έχει, γλώσσαν έχει, αποκάλυψην έχει, ερμηνείαν έχει,
πάντας γίνονται προς οικοδομήν. Εάν της λαλή γλώσσα αναγνώριστον, ασκάμωση τούτου ανά δύο ή το περισσότερο ανά τρεις και εκ διαδοχής, και ένας ας διερμηνεύει για να υπάρχει ωφέλεια και οικοδομή στην Εκκλησία. Αλλά αν δεν υπάρχει διερμηνευτής, ας σιωπά ο λαλών γλώσσαν εν την Εκκλησία. Ας λαλεί δε προς σε αυτόν και προς τον Θεόν για να οικοδομήσει τον εαυτό του. Αντίθετα, οι προφήτες δε ας λαλώσει δύο ή τρεις και οι άλλοι ας διακρίνουνε. Άρα λοιπόν οι λαλούντες γλώσσα αναγνώριστον ας λαλούν δύο ή τρεις και οι άλλοι ας διερμηνεύουνε. Εάν δεν υπάρχει διερμηνευτής, να σταματάει αυτός που λαλεί γλώσσας. Οι προφήτες ας λαλώσει δύο ή τρεις, οι άλλοι ας διακρίνουσι, εάν η προφητεία είναι εκ του Πνεύματος του Αγίου. Εάν δεν έλθει αποκάλυψη της εις άλλων καθήμενων, ο πρώτος ασιωπά, διότι δύναστε ο εις μετά τον άλλον να προφητεύεται όλοι. Μπορείτε λοιπόν μέσα στην Εκκλησία, όχι όλοι μαζί, αλλά ο ένας μετά τον άλλον να προφητεύεται όλοι, για να μανθάνουν όλοι και πάντες να παρηγορούνται και πάντες να οικοδομούνται. Αλλά προσοχή, μην ισχυριστείτε ότι δεν μπορώ να σταματήσω το Πνεύμα το Άγιο όταν έρχεται πάνω μου, έχω τέτοια δύναμη που πρέπει να μιλήσω ξένες γλώσσες ή να προφητεύσω, διότι λέγει η Γραφή, διότι τα πνεύματα των προφητών, 32 εδάφιο, υποτάσσονται στους προφήτες, διότι ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά ειρήνης, όπως σε όλες τις εκκλησίες των Αγίων έγραψα. Βάζει λοιπόν μία τάξη στα πνευματικά χαρίσματα ο Λόγος του Θεού Απόστολος Παύλος στην Εκκλησία των Κορινθίων, που ήταν μια πολύ ευλογημένη εκκλησία, δεν υστερεί το από κανένα χάρισμα, αλλά όμως πολλές φορές υπήρχε φρόνημα σαρκικό, το οποίο προσπάθησε ο Απόστολος Παύλος για τους Κορινθίους και ο Λόγος του Θεού για όλους εμάς να τους οδηγήσει στο να ζούνε μέσα στην Εκκλησία ευσημόνως και κατά τάξη. Ιδιαίτερα αναφέρεται στις γλώσσες και στην προφητεία. Οι γλώσσες λοιπόν είναι για να οικοδομείται ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον, για να οικοδομεί τον εαυτό του. Γι' αυτό, εάν δεν υπάρχει διερμηνευτής, ας μιλάει προς τον Θεό και προς τον εαυτό του, ώστε να υπάρχει οικοδομή, αλλά να μην ενοχλούνται οι άλλοι. Εάν όμως έχει διερμηνία ή υπάρχει διερμηνευτής, τότε ας μιλάνε οι λαλούντες γλώσσες δύο ή τρεις και ο άλλος σας διερμηνεύει. Εάν δεν υπάρχει διερμηνευτής, να σταματάνε οι λαλούντες γλώσσα αγνώριστον. Οι προφητεύοντες αντίθετα. Μπορούν όλοι να προφητεύουν στην Εκκλησία, αλλά οι άλλοι πρέπει να διακρίνουν αν η προφητεία είναι από την καρδιά του ανθρώπου ή είναι από το Πνεύμα το Άγιο, από το Θεό, που θα βγει. Και τα χαρακτηριστικά του να διακρίνουμε την προφητεία είναι, πρώτον, θα πρέπει να είναι απαραίτητος ο προφητικός λόγος σύμφωνος με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και έπειτα εξετάζουμε τον προφητεύοντα, πρέπει να είναι ένας Άγιος άνθρωπος του Θεού, να έχει καλή μαρτυρία, ώστε αυτό που βγαίνει από το στόμα του με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου να είναι αξιόπιστο. Είναι πολύ σημαντικό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες και αγαπητοί αδελφοί βασιλικοί, μέσα στην Εκκλησία όλα να γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξη. Και ο Θεός έχει βάλει τους όρους της τάξης, της λειτουργίας, της Εκκλησίας και της ευσημοσύνης της Εκκλησίας. Ακολουθώντας λοιπόν το Λόγο του Θεού, θα είμαστε ασφαλείς ότι όλα θα γίνονται προς οικοδομήν και προς ευλογίαν και του χαρισματικού, αλλά και όλων των αδελφών μέσα στην Εκκλησία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητοί αδελφοί βασιλικοί, που μας έδωσε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε αυτά τα δύο ωραία θέματα, την αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου, ώστε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον αλλήλους, καθώς ο Χριστός μας αγάπησε, και πώς εκδηλώνεται και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αγάπης, για να μην μπερδευόμαστε, μπερδεύουμε την αγάπη την συναισθηματική και την ανθρώπινη με την αγάπη του Θεού. Και το δεύτερο θέμα που μας έφερες πάλι είναι για τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου και τη λειτουργία των χαρισμάτων του Πνεύματος του Αγίου
μέσα στην Εκκλησία. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Με τη χάρη του Χριστού πιστεύουμε στην άλλη εκπομπή θα είμαστε και πάλι μαζί και ήθε ο Θεός να μας ευλογεί όλους πλούσια πάντοτε και κατά πάντα στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.